Γεια σου, Ειρήνη. Πόσο ύψος έχω? Πρέπει να είσαι 1,92. Πες 2 μέτρα. 2 μέτρα. Το μέτρησες? Πήρες αυτή τη μεζούρα που έχεις? Τη δικιά μου τη μεζούρα. Τη δικιά σου τη μεζούρα και με τη δικιά σου είσαι 2 μέτρα. 2,2. 2,2 συγκεκριμένα. Ναι. Εξαιρετικά, θα το δεχτώ, αν και είναι ψέματα. Δεν πειράζει. Όταν έφευγες για να κάνεις την πασαρέλα σου, κάτι είπατε με τη Χριστιανά, θέλω να ξέρω τι ήταν. Ναι, τη λέω. Θεωρεί ότι με περνάει. 2 μέτρα με λέω. Έλα εδώ. Okay. Με το μπορεί με το παπούτσι, γιατί αυτό είναι πολύ ψηλό. Πραγματικά θέλω να δω, αλλά δεν το πιστεύω. Ειρήνη μου. Χριστιανά μου. Για να δω. Την περνάω. Στάσου ρε να δω, περιμένετε. Όχι. Λοιπόν, θες να σου πω κάτι, πιστεύω ότι για λίγο σε περνάει η Χριστιανά. Ναι. Ειρήνη, σοκ. Για λίγο. Καθερίνα, νομίζω ότι είσαι με το μέρος μου. Είμαι με το δίκαιο. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε. Είμαι με την κανονική μεζούρα. Αυτή που τύχνει κανονικά τους πόντους. Θα το δούμε μετά. Όμως είσαι πολύ εντυπωσιακή. Πολύ. Είσαι πολύ εντυπωσιακή. Καλά, εντάξει, αυτά από πού τα προμηθεύτηκε? Από τη φίλη μου τη χορεύτρια. Από τη φίλη σου τη χορεύτρια? Ναι. Την ξέρω τη φίλη σου, γιατί μου τη λες έτσι. Προσωπικά, όχι. Την έχω βάλει σε ένα κόνσεπτ την εβδομάδα. Α, αυτή τη φίλη σου. Η φίλη που περνούσε από το κολονάκι. Βέβαια. Φυσικά. Λοιπόν, πού πηγαίνει? Εγώ σήμερα βραβεύομαι. Βραβεύεσαι, πού το ξέρει? Σου το έχουν πει? Ναι, γιατί? Είμαι. Ναι. Βραβεύομαι βασικά ως νέα, ναι, πρωτοεμφανιζόμενη pop artist. Και στο έχουν πει, ρε παιδί μου, τι ναι, βραβεύεσαι. Ναι, έχω βγάλει. Γιατί κανονικά αυτά δεν τα λένε. Είναι στημένα. Τα ξέρουμε καλύτερα. Δεν ξέρω τι θα πάρω το βραβείο. Αλλά τι ξέρεις. Αλλά ότι είμαι προτινόμενη. Α, προτινόμενη. Ναι. Αυτό το ξέρουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που είναι προτινόμενοι. Εντάξει, τώρα, άμα με ρωτάς, η Νίκη μου είναι σίγουρη. Σίγουρη, ε. Σου εύχομαι να είσαι πολλά χρόνια πρωτοεμφανιζόμενη, λοιπόν, γιατί θα κάνεις πολύ μεγάλη καριέρα. Και αφού μας είπες και που πας... Στην Ελλάδα βρίσκομαι. Στην Ελλάδα βρίσκεσαι. Και αυτά δεν είναι σετ. Και αφού διευκρινίσαμε ότι αυτά δεν είναι σετ... Ναι. Τώρα πάμε για τη βαθμολογία. Πάμε για βαθμολογία. Άντε, πάμε. Ευτυχία γιατί έβαλες 2, δεν τη βλέπεις τώρα ότι έχει μαραζώσει? Πολύ δεν μαράζει ρε Σιρήνη με το 2. Για πες με. Να το ήξερα θα σε βάζα 3, αλήθεια. Όχι, θέλω με το δικαιολογήσεις. Δεν το περίμενες ότι με το 3 θα ήταν καλύτερα? Για το πολύ μαράζει είπα. Γιατί εσύ μας έχεις ψοφήσει το 2, έπρεπε να έχεις λίγο πιο συνηθισμένη, πιο οικεία. Έχω λόγο. Λίγο πιο οικείο να σου φαίνεται το 2. Δεν έχει καμία σχέση, το έχουμε ξαναπεί, δεν βαθμολογούμε έτσι. Επειδή σου βάλα πριν 2, να με βάλεις και εσύ τώρα 2. Ποιος είπε βρε κορίτσι μου? Εσύ τώρα το είπες. Όχι, εγώ σου είπα ότι θα σου φαίνεται λίγο πιο οικείο εσένα, εγώ δεν σου είπα ότι σου έβαλα 2. Όχι, δεν μου φαίνεται. Επειδή οικείο. Μου έβαλες εσύ 2. Όχι, γιατί χθες και σήμερα είμαι πολύ καλή στις βαθμολογίες μου. Όντως, είσαι πιο καλή. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι, νιώθω ότι χθες και σήμερα είναι πολύ καλή, αλλά πάμε παρακάτω. Τώρα να είχαμε να λέγαμε. Πέραν από το κεφάλι σου, που είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό, πολύ διαφορετικό, δίνεις μία πρόταση, έχει ένα styling, άσχετα αν συκολακεύει ή όχι, εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, έτσι που έχεις σβήσει και τα φρύδια σου και σε ένα προηγούμενο look σου. Ναι. Πάλι το έχεις κάνει. Ναι, μου αρέσει. Εσένα σου αρέσει, εγώ δεν νομίζω ότι συκολακεύει ιδιαίτερα. Ναι. Φοράς ένα μαύρο δερμάτινο τοπάκι. Ναι. Και μία μαύρη μακριά φούστα. Ναι, αστέρι μου γλυκό. Μία μπλούζα και μία φούστα είναι όλα και ένα φόρεμα είναι όλα. Δεν είναι όμως όλα ίσα κι όμοια. Εγώ γενικά θέλω να σταθώ λιγάκι και στο τι κολακεύει τον καθένα και τι είναι όμορφο σαν δεν εικόνα. Δεν με κολακεύει αυτό το look. Πάμε στο κολακευτικό. Το άλλο χ. Τι δεν με κολακεύει? Εμένα, ας πούμε, το κεφάλι σου δεν μου αρέσει. Θέλω να είναι και όμορφος ο άλλος. Δεν είμαι όμορφη. Εσύ είσαι κουκλάρα, αλλά αυτό νομίζω λίγο σαν δική. Ποιο ωραία αγάπη μου, το φρύδι. Δεν με κολακεύει. Το μαλλί σου εμένα έτσι δεν μου αρέσει προσωπικά. Το μακιγιάζ που σβήνει στα φρύδια σου δεν σε κολακεύουν ιδιαίτερα. Άρα με κόβεις βαθμούς γιατί έχω σβησμένο φρύδι και δεν μου πάει. Σίγουρα και γι' αυτό. Να ξέρω δηλαδή να το κάνω κιόλας, να το σβήσω για πάντα. Ποιο? Το φρύδι. Τι εννοείς, είπα ότι εμένα δεν μου αρέσει. Δεν είσαι όμορφη. Ναι, μου έκοψες βαθμούς γιατί δεν είμαι όμορφη.
Είναι ωραίο να βλέπεις και κάποιον που να είναι όμορφος, ενώ να μην σε κατεβάζει όλο αυτό. Είσαι πολύ όμορφη κοπέλα, είσαι μια κούκλα, αλλά μην κάνεις κάτι παρακάτω που σε ασχημένει. Αυτό εννοώ, καταλαβες. Αυτό το μακιγιάζ, αγάπη μου, είναι μόδα. Ωραία, αφού αισθάνεσαι εσύ τέλεια, τότε πέφτει λόγος σε εμάς. Δεν πέφτει, γιατί με βαθμολογείς και το θεωρώ άδικο, αν με ρωτάς, να με κόβεις βαθμολογίες ενώ βλέπεις το styling για ένα μακιγιάζ που κατά τη γνώμη σου δεν με κολακεύει. Εγώ αυτό το κακό θεωρώ άδικο. Είναι. Εδώ πέρα λέμε ο καθένας να λέει τη γνώμη του. Δεν είναι κακό, μην το πάμε έτσι, δεν μπορώ να την κλάψα. Εσύ... Υποστήριξε την άποψή εσύ σου. Εσύ κλάφτηκες, βρε Ειρήνη μου. Εγώ, πότε έχω κλαφτεί. Μη μου λες κλάψα, σου κλάφτηκα εγώ. Γιατί μίλησες για κλάψα. Όχι, γιατί πριν το πω αυτό είπες, δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Και αυτή είναι η κλάψα που σε ρώτησα αν μπορώ να πω τη γνώμη ή όχι. Τέλος πάντων, ίσως έφταξε ο τρόπος. Ωραία. Ας προχωρήσουμε, ξέρω εγώ. Πάμε στη Χριστιανά που έχει βάλει επίσης δύο πράγματα το οποίο επίσης σε πείραξε. Το δύο που σε έκανε ήταν τα δύο μέτρα, δεν ήταν δύο βαθμός. Α, ναι. Εσύ γιατί έβαλες δύο τώρα σε εγώ αυτή την εμφάνιση. Εγώ θα πω τώρα γιατί έβαλα δύο. Για πες γιατί έβαλες δύο. Γιατί για να είσαι τόσο σίγουρη ότι θα πάρεις και βραβείο πρέπει να πρωτοπορήσεις. Οπα. Αυτό που έκανες... Δεν θα πάρω βραβείο καλύτερη στυλίστρια. Εσύ θα πάρω βραβείο artist. Δεν έχει σημασία, δεν σε βλέπουν να πρωτοπορείς. Θα νομίζουν ότι ήσουν φαν από μικρή της Lady Gaga και είπες να ντυθείς και εσύ έτσι. Τι είναι πρωτοπορία δηλαδή για εσένα. Κάτι που να είσαι εσύ. Αυτό δεν είσαι εσύ. Αυτό είναι Lady Gaga. Το στυλ αυτό τώρα είμαι εγώ. Αυτό που βλέπεις όλο είμαι εγώ και το έχω επιμεληθεί εγώ. Δηλαδή αν ήσουν στον καλά που είχαμε κάνει πριν κάτι εβδομάδες, άσε που με αντέγραψε κιόλα, το πρόσωπο ίδιο, το πέτυχε. Τι σε αντέγραψα? Που είχα κάνει στη Lady Gaga. Ποιο? Και τα μαύρα και τα τέτοια, τα φαρδιά εδώ. Τι έχω αντιγράψει? Δεν ήσουν εδώ, αλλά το επεισόδιο θα το έχεις δει σήμερα. Δεν το έχω δει, γιατί έχω πει ότι δεν το έβλεπα και όντως είναι. Αν έφερες κάτι παρόμοιο, δεν θα το έφερνα. Είναι κάτι παρόμοιο. Είμαι ξεκάθαρη, δεν βλέπω την Ειρήνη μέσα από τα ρούχα σου, ακόμα και η επιλογή του παπουτσιού. Ούτε εγώ βλέπω τη Χριστιανά μέσα από τα ρούχα σου. Εγώ δεν κοπιάρω κάποια. Εγώ πια κοπιάρω. Τη Lady Gaga. Επειδή είπαμε. Είδες ένα παπούτσι που έχει ταυτιστεί κακώς. Μαλλί, make-up, όλα. Αγάπη, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Επειδή εσύ είδες ένα παπούτσι που έχει ταυτιστεί με την Gaga, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι έχω ντυθεί εγώ Gaga. Εσύ από πού εμπνεύστηκες, θες να μου πεις? Δεν έχω μία να σου πω εμπνεύστηκα από αυτήν. Πώς σου ήρθε να κάνεις αυτό το look? Λες θα ντυθώ Ειρήνη και Ειρήνη είναι αυτό? Ειρήνη είναι όλα και δεν κινείσαι έτσι. Α, ποια είναι η Ειρήνη να ντυθώ έτσι. Ήθελα αυτό το μαλλί, αυτό το ρούχο, όλα αυτά τα ήθελα εγώ. Καμία αντιγραφή πουθενά. Εσύ τα ήθελες και... προφανώς, αλλά μάλλον ήθελες ναι, να μοιάζεις είναι... σε κάποια άλλη. Η Gaga καλά την είχαμε μελετήσει εδώ τρεις κοπέλες που είχαμε η κάνει Gaga τη Lady Gaga. Η τώρα που μιλάμε 2023, αν θυμάσαι ότι είμαστε, καμία σχέση σοβαρά. Με αυτά εδώ. Τα σόπα, μπήκαμε στο 23, τι λες ναι. Τώρα. Κι όμως. Ναι. Έχω μείνει ωραία. Πίσω. Πολύ έχω καλά. Χάσει επεισόδια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πέρασε ναι. Η ώρα. Πέρασε, πολύ ευχάριστα. Και ήρθε η στιγμή να πας στους κριτές. Και τα δύο-δύο μέτρα που βρίσκονται μπροστά σου, Δημήτρη, είναι έτοιμα να τα κρίνεις. Για να δω το παπούτσι που σε κάνει δύο μέτρα. Το έχουμε ξαναδεί. Πολυκατοικία. Όσο είμαι εδώ, όχι. Όχι από σένα. Έχει ξαναπαιχτεί παπούτσι, αλλά νομίζω όχι σε μποτάκι. Εδώ, στο My Hair Rocks. Εδώ. Μπορεί να μην το δάμε φέτος. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ... Περίμενε, αφού δεν τα βλέπεις τα επεισόδια, πού τα είδες τα παπούτσια. Το είδα σε ένα story. Σε story τα είδες, Άρα από τα story έχεις δει τι έχει γίνει εδώ με τη Lady Gaga και τα με τα καλά. Τα παλιά. Α, παλιά τα έβλεπες, στο Τέξας φαντάζομαι. Στο Τέξας. Παλιά στο Τέξας. Είναι ένα μαύρο τόπο με μια μαύρη φούστα που εγώ δεν βλέπω τη λάμψη που χρειάζεται και την ιδιαιτερότητα στα βραβεία που θα πας ώστε να κλέψεις τα φλάσια των φωτογράφων ή να είσαι μια προτινόμενη pop τραγουδίστρια, η καλύτερη pop μάλλον τραγουδίστρια της χρονιάς. Εντάξει κύριε Σκουλέ, δεν χρειαζόταν να έρθουμε λαμπερές όλες με στρας. Εγώ δεν σου είπα να έρθεις με στρας. Εγώ σου είπα ότι θα ήθελα κάτι άλλο που να τραβάει τα μάτια. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικά αυτό δημιουργικό ώστε να πει κάποιο. Ούψ, να μια pop τραγουδίστρια που ξεχωρίζει. Είναι ένα look που έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
Εγώ το βρίσκω αυτό πάρα πολύ βασικό κιόλας. Μην το κάνεις παλιό γκάγκα που σου είπανε, γιατί όντως είναι παλιό γκάγκα. Όχι! Εγώ το κάνω Ειρήνη 2023, κύριε Σκουλέ. Τώρα δεν το κάνω καμία παλιά γκάγκα, ούτε πιστεύω ότι είναι παλιακό αυτό που φοράω. Κοίταξε, αυτή είναι η γνώμη σου, αυτή είναι η δική μου. Το καταλαβαίνω, αλλά κατάλαβε και εσύ τη δική μου γνώμη. Εκτός αν δεν την καταλαβαίνω. Όλοι κλαίγονται. Αλλά όλοι δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν είναι κακό, απλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έπρεπε να το αντιμετωπίσει αλλιώς. Έχεις ένα καταπληκτικό κορμί, σου είπα. Θα μπορούσες να βάλεις ένα πολύ στενό. Κορμί. Άντε πάλι με το κορμί. Άκου να σου πω, Ειρήνη μου. Αν θες να ακούσεις αυτά που θες εσύ να ακούσεις, είναι δικό σου πρόβλημα, δεν δικό μου. Όχι, κύριε Σκουλέ, αλλά κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα μου λέτε κάτι για το κορμί μου. Τι έχει το κορμί σου? Έλαντε. Δεν έχει τίποτα το κορμί μου, αλλά. Δεν με κολακεύει το ένα, δεν με κολακεύει το άλλο. Αυτό κατάλαβες εσύ. Να δεικνύω το κορμί μου και λέω. Αυτό κατάλαβες εσύ. Μιλάμε για τη φιγούρα και τη σιλουέτα. Έχει να κάνει με τα ρούχα. Κάθε σωματότυπος έχει διαφορετικά στοιχεία που το κολακεύουν. Αυτή η φούστα, παρόλο που δεν είναι κολλητή, αναδεικνύει ένα μέρος του σώματός μου που είναι η μέση μου. Δεν το κάνει καινούριο. Θα μπορούσε να ντυθείς λίγο πιο pop, λίγο πιο τραγουδίστρια, λίγο πιο ιδιαίτερη σημερινή. Τραγουδίστρια pop 2023. Αυτό μου κάνει πιο παλιό. Τι άλλο δεν καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνω το απλό στο παιχνίδι αυτό. Γιατί κατά τη γνώμη μου μπορεί ένα φόρεμα ή μία μπλούζα και ένα παντελόνι να είναι απλά, αλλά με το styling που θα κάνεις να μην είναι απλά και να είναι εντυπωσιακά. Και αντίστοιχα να φοράς 1500 πράγματα και να παραμένεις απλή. Άκουσε να δεις, σε έχει μπερδέψει το παιχνίδι που έχεις επιλέξει εσύ. Το ότι καταλαβαίνεις κάποια πράγματα όταν συμφέρει και δεν τα καταλαβαίνεις όταν δεν σε συμφέρει και βάσει με αυτά βαθμολογείς τις συμπαίκτριές σου εδώ και πάρα πολύ καιρό με ένα στυλ που δεν είναι ξεκάθαρα δικό σου, γιατί γνωρίζαμε ποια είναι η Ειρήνη και ξέρουμε. Εκεί έχει γίνει το πρόβλημα και το λάθος. Μη βλέπεις που κάνουμε χιούμορ εδώ και λέμε ναι, ωραία, στυλιστικά, ωραία, μια χαρά, ωραία κτλ. Μια χαρά καταλαβαίνω συμπαίκτριέ σου πώς βαθμολογείς και πώς αιτιολογείς κάτι. Γιατί όταν σου λέει η συμπαίκτριά σου ευτυχία, το make-up αυτό δεν σε κολακεύει με αυτά τα μαλλιά και με αυτό το styling, εσύ θεωρείς ότι σε λέει άσχημη. Μιλάμε στυλιστικά σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε έρθει να κάνουμε κάτι άλλο. Κι εγώ στυλιστικά μίλησα. Δεν μίλησε στυλιστικά. Να σας πω κάτι άλλο. Θέλω από εδώ και πέρα να προσέξεις πάρα πολύ τι θα πεις. Γιατί σου είπε ότι δεν σε κολακεύει το make-up, λες με είπες άσχημη. Σου λέω εγώ ότι θα μπορούσα να βάλεις ένα κολλητό παντελόνι να σε κολακεύει. Όχι, δεν σε κολακεύει. Δηλαδή τι έχει το σώμα, άντε πάνε με το σώμα μου. Παρερμηνεύεις κουβέντες αλωνών και κοιτάς να σου βγάλει σέντρα. Και αυτό είναι πολύ λάθος και δεν είναι καθόλου εξυπνά, δεν είναι πονηράδα. Γι' αυτό σε παρακαλώ θα προσέξεις τώρα τι θα πεις. Έχω παρατηρήσει βασικά, μπορείτε να μου πείτε αν κάνω και λάθος, ότι από τότε που έχω γίνει πιο αυστηρή, παύλα, αντικειμενική στις βαθμολογίες μου με κάποιες παίκτριες. Έχετε προσωπικά, νιώθω ότι έχετε γίνει λίγο πιο αδικός μαζί μου. Εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρης. Ναι, σε εσάς απευθύνομαι. Εγώ δεν λαμβάνω καθόλου υπόψη τη δικιά σου βαθμολογία, ούτε των κοριτσιών. Τι βάζετε μεταξύ σας και σας κάνω και παράπονα ότι θα πρέπει να είστε πιο αντικειμενικές. Και όχι μόνο εσύ, όλες. Εγώ θα βάλω αυτό που πρέπει να βάλω σύμφωνα με την εμφάνιση που έρχεστε εδώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είστε, πιστεύετε, αντικειμενικός? Εγώ πιστεύω ότι είμαι πολύ αντικειμενικός. Σας το ρωτάω αυτό γιατί ένα πολύ μικρό παράδειγμα και το κλείνουμε. Σε ένα look μου ήταν κριτήριο ο καιρός και μου βάλατε ένα. Και μετά ήρθανε κατά σειρά άλλα δύο χειμωνιάτικα και τα βαθμολογήσατε με δύο, που σημαίνει ότι δεν βάλετε ως κριτήριο τον καιρό. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι και δεν θέλω να μιλήσουμε για άλλα επεισόδια. Αλλά αν μπορώ να τρέξω τη μνήμη μου σε κουτάκια τώρα και να ανοίξω μερικά κουτάκια να θυμηθώ, τα look που μπορεί να βάλα δύο μπορεί να ήταν 10 φορές καλύτερα από το δικό σου. Και να άξιζαν για 4 που απλά ο χειμώνας τα ρίξε και πήραν 2. Θα μπορούσα να βάλω και 4. Τι σχέση έχει με αυτό το δικό σου ντύσιμο? Καμία. Έχει σχέση με την αντικειμενικότητα. Βέβαια είναι αντικειμενικό. Θα μπορούσα να βάλω 4 σε αυτό. Ήταν συγκλονιστικό το. Συγκλονιστικό. Απλά ήταν λάθος τοποθέτηση. Εδώ μιλάμε για στυλ. Όχι για στυλ. Όχι για χαρακτήρες, ούτε για ανθρώπους. Πάντως τόση ώρα δεν μιλάς για στυλ. Προσπαθείς να πείσεις τον κύριο Σκουλό ότι είναι άδικος απέναντί σου, σαν να σε εκδικείται, γιατί βάζεις βαθμολογίες σε συγκεκριμένα κορίτσια που δεν του αρέσουν. Αυτό είναι δικό σου σενάριο. Έκανα απλά μια παρατήρηση, ναι. Αυτό είναι δικό σου σενάριο. Όπως το αντιλαμβάνεσαι, όχι όπως θες εσύ να το τοποθετήσεις και να βάλεις μια ταμπέλα αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνεις, σταμάτησε το.
Ναι, ήταν εκτός μόδας. Σταμάτησε το. Το σταμάτησε. Ήταν μια παρένθεση και ζητώ απλά. Δεν είναι παρένθεση αυτό. Είναι μια προσπάθεια να κάνεις μια δήλωση εδώ, πάρα πολύ άδικη, και να διαβάλεις τον κύριο Σκουλό και να αφήσεις κάτι να υπονοείται, το οποίο δεν σε τιμάει καθόλου. Ήθελα απλά πραγματικά σταμάτησε να διευκρινίσουμε τον καιρό. Σταμάτησε το. Πάμε στην Ηλιάνα. Και παραπονιάρα είσαι τελικά. Και πολλά δεν καταλαβαίνεις. Όταν όμως έχει τη σειρά σου και έχει να κάνει με σένα, μια χαρά τα καταλαβαίνεις και τα ξέρεις και τα θυμάσαι. Άρα που καταλήγουμε. Εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς εμένα, άρα τα κούρατα εγώ τα βλέπω τα πράγματα. Τι τα βλέπετε. Είναι και το μαλλί. Ρετρό μαλλιά, ένα μακιγιάζ που τρέχει όσο περνάει η ώρα, τρέχει κάτω στα μάτια σου. Ένα δερμάτινο τόπο που δεν εφαρμόζει σωστά. Πιστεύεις έχει έρθει η ώρα να σοβαρευτείς, να το πάρεις λίγο στα σοβαρά. Το έχω πάρει στα σοβαρά. Mm. Εδώ και αρκετές μέρες. Πόσες. Έχει σίγουρα... την τελευταία εβδομάδα και την προηγούμενη. Από τότε δηλαδή που αποφάσισες να φέρεις κάποια άλλη εδώ, Ειρήνη, με κάποιο άλλο styling. Όχι την κανονική. Δεν υπάρχει κανονική και μη κανονική. Μια χαρά υπάρχει κανονική, την γνωρίσαμε. Όχι, είναι μία, ναι. Ειρήνη. Από τότε που αποφάσισα να φέρνω και κάποια άλλα looks πέρα από την ίδια μανιέρα του Y2K. Δηλαδή αυτή η Ειρήνη που φαίνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι η Ειρήνη που θα δούμε έξω στον δρόμο. Πιστεύετε ότι αν ήμουν artist και ήμουν στα βραβεία θα πήγαινε να θα φορούσε αυτό. Θεωρώ και ότι οι εικόνες που έχεις φέρει τις τελευταίες δύο εβδομάδες θα μπορούσαν να πουλήσουν πάρα πολλά πράγματα και ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ σωστά μετρημένες. Κάτι που δεν ταιριάζει με την Ειρήνη που γνωρίσαμε και με την κριτική που κάνεις στις συμπαίκτριές σου. Γιατί όταν βάζεις άσο και δύο, οφείλεις να αιτιολογείς. Στο 100% δεν αιτιολογείς. Το γύρω-γύρω δεν το καταλαβαίνω, δεν μου αρέσει, δεν θα το έκανα αυτό το μακιγιάζ. Χωρίς εσύ να υπονοείς ποτέ κάτι για τις συμπαίκτριές σου, εκείνος πάντα κάτι υπονοούν, δεν είναι αιτιολόγηση. Το γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω είναι να είχαμε να λέγαμε. Και είναι λάθος να επιτίθεσαι στις συμπαίκτριές σου που προσπαθούν να σου πούνε αναλυτικά και συγκεκριμένα και ολοκληρωμένα τι δεν τους αρέσει στο look και να το πηγαίνεις κάπου αλλού. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό. Σας είπα γιατί το είπα αυτό, γιατί δεν μιλούσαμε περί styling. Μια χαρά. Μια χαρά κομμάτι του styling είναι το μακιγιάζ. Ναι, και μια χαρά συμφωνώ. Σου το έλεγε ευτυχία και της έκανες επίθεση. Θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Και πάμε στο Στέλιο τώρα. Εμένα αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά τα βρίσκω πολύ διαχρονικά και πολύ... και ότι δίνουν ένα έτσι φετιχιστικό, ας πούμε, στοιχείο σε κάποιες εικόνες, όχι σε όλες. Δηλαδή σε αυτήν δεν μου αρέσουν. Σαν παπούτσια για κάτι άλλο μου αρέσουν πολύ. Το crop top αυτό μου αρέσει και μου αρέσουν και τα αστέρια εκεί που φαίνονται λίγο στην κίνηση. Όμως, όντως δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και συνήθως οι pop καλλιτέχνηδες οι οποίες είναι και υποψήφιες για πρωτοεφανιζόμενες, mm-hmm. θέλουν να κάνουν κάτι έξτρα, αποφεύγουν το μαύρο, ναι. και λίγο πιο λαμπερό. Το λαμπερό δεν σημαίνει στρας, μπορεί να είναι πιο δροσερό, πιο φωτεινό, πιο eye catch, να πιάνει λίγο το βλέμμα. Χρωματιστό. Ναι. Mm. Κάτι. Αυτό είναι ένα look που είναι όντως παλιό. Είναι παλιό και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να περάσει ως πρωτοεφανιζόμενη. Δηλαδή δεν μπαίνεις μέσα και κάνεις εντύπωση έτσι. Οκ, okay, τα ακούω. Ένα. Ευχαριστώ. Ειρήνη μου, δεν έχω να πω κάτι, μόνο καλή επιτυχία. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.